Βρισκόμαστε στην αφετηρία της μάχης των τοπικών εκλογών και ήδη, εδώ και κάμποσους μήνες, έχουμε ουσιαστικά μπει σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, η οποία από την πλευρά των επίδοξων διαχειριστών και υποψηφίων μέχρι στιγμής παρουσιάζει μία, κατά τη γνώμη μας, ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε, είχαμε τους διαγωνισμούς ανάμεσα στους λεγόμενους εξωστρεφείς και τους εσωστρεφείς στην πόλη, ανάμεσα στην παράταξη των σκανδάλων και την παράταξη των οραμάτων, δείτε. Τώρα, όλη αυτή η προεκλογική συζήτηση κινείται στον άξονα ποιος θα είναι ο καλύτερος συνεχιστής της διοίκησης Μπουτάρη και του λεγόμενου έργου της, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε και την προσπάθεια η οποία φαίνεται να ξεδιπλώνεται από την πλευρά των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων, από όπου και αν αυτές προέρχονται, είτε πρόκειται για τα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, είτε πρόκειται για το σύνδεσμο, τα γραφεία του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλες δημοτικές παρατάξεις, κύκλους και παράγοντες πόλης. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να ιδεολογικοποιηθεί με ένα ψευδή τρόπο αυτή η μάχη και να παρουσιαστεί ως ένα δίθεν δίπολο φωτός και σκότους, προόδου και αντίδρασης, όπου βέβαια η πρόοδος εκπροσωπείται από την κυρία Υπουργό. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, με την παρέμβαση αυτή θα κάνουμε μια προσπάθεια να ανακεφαλαιώσουμε τα πετραγμένα της διοίκησης του Δήμου, να υπογραμμίσουμε και να τεκμηριώσουμε τη δράση των εκλεγμένων της Λαϊκής Σπύρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το κάνουμε αυτό ελπίζοντας να συμβάλλουμε ώστε σε αυτή τη συγκυρία η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλονίκης, η πλατιά πλειοψηφία δηλαδή, να πάρουν θέση στις εκλογές με πιο οξυμένο κριτήριο. Ζητούμε από τους εργαζόμενους και τους ανέργους της πόλης, από τους δεκάδες χιλιάδες που οι καπιταλιστές και το σύστημά τους τους κλέβουν καθημερινά τη ζωή, με μισθούς της πείνας, τους κλέβουν καθημερινά από το δικαίωμα σε αξιοπρεπή υγεία και παιδεία, που τους αποστερούν από κοινωνικές παροχές και επιδικαιώματα, που τους φορολογούν ανελέητα και πάνε να τους τουμπάνουν με επιδόματα φτωχοκομείο και δίθεν ρυθμίσεις εξόχλησης οφειλών κτλ., να αξιολογήσει ο λαός της πόλης, αυτό τον καλούμε, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με βάση την πείρα τους, με βάση την ταξική τους θέση. Και είμαστε βέβαιοι πως οτιδήποτε και αν ψήφισαν τις προηγούμενες φορές, η πλατιά λαϊκή πλειοψηφία της Θεσσαλονίκης γνωρίζει και βλέπει ότι με τη λαϊκή σπήρωση, με τους κομμουνιστές, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Στο διατάφτα λοιπόν. Η περίοδος 14-19, τελευταία πενταετία, ήταν βέβαια και παραμένει πυκνή σε γεγονότα, γενικότερα βεβαίως και όχι μονάχα σε ό,τι είχε να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για τους Δήμους ήταν ένα κομβικό κατά τη γνώμη μας γεγονός ο καλπασμός της υποχρηματοδότησής τους από την κεντρική κυβέρνηση, τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα που μιλάμε, υπολογίζεται ότι οι Δήμοι εισπράττουν 70% λιγότερα από όσα εισέπραταν το 2019, από τα χρήματα δηλαδή του κρατικού προϋπολογισμού. Σε αυτό το δεδομένο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απάντησε υιοθετώντας πλήρως τόσο την επιχειρηματολογία όλων των κυβερνήσεων, από ποιο κόμμα και αν αποτελούνταν αυτές, θυμηθείτε το διαχρονικό επιχείρημα του κ. Μπουτάρη να τα έχουμε καλά με το κουβέρνο, αλλά και αξιοποιώντας τα εργαλεία που οι κυβερνήσεις φρόντισαν να πρικίσουν την τοπική διοίκηση. Και το λέμε αυτό διότι ναι, μεν οι Δήμοι απέκτησαν αρμοδιότητες χωρίς πόρους και δυνατότητες προσλήψεων, όπως εξάλλου προέβλεπε ο Καλλικράτης, αλλά την ίδια στιγμή οι φορομπηκτικές, οι εισπρακτικές καθαρά πρωτοβουλίες και σχεδιασμοί, όπως η κολεγιά με την Ιδρακόμη για το σύστημα στάθμευσης στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα δάνεια από φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πάλι στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ιδιωτικοποίηση με τη μορφή των εργολαβιών, το πλήρως για νέα εξωπρεπονικιακού σταθμού, στα σχολεία, σε γυμναστήρια. Αυτή ήταν η εναλλακτική οδός που εθάρρυναν οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και την οποία βέβαια αγκάλιασε η διοίκηση Μπουτάρη. Στον τελευταίο προπολογισμό του 2019, είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί φίλοι, το 75% των πόρων του Δήμου προέρχεται από το ξεζούμισμα των Θεσσαλονικιών μέσα από πόρους, μέσα από τέλη, μέσα από πρόστιμα, μέσα από οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, να σε τι συνίσταται η ανταποδοτικότητα ως λογική και ως επιδίωξη. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι ένα όχημα για την υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων. Είναι επιπλέον οι Δήμοι και θεσμοί που παίζουν σημαντικό ρόλο και για το σχεδιασμό της ανάπτυξης για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ήδη ακούσατε κάποια πράγματα για το τι σχεδιάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με το παραλιακό μέτωπο του θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης
και βεβαίως σε ελευθέτω χρόνο θα αναφερθούμε και περισσότερο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, χωρίς καμία ταλάντευση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν χέρια-πόδια αυτή την πολιτική και ας βγάζανε δεκάρικους λόγους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μην ξεχνιόμαστε ότι χέρια-πόδια οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους και οι βουλευτές τους κάνανε τα ίδια. Υπερψηφίζαν αυτή την πολιτική και ας ψελίζανε ψευτοδιαφοροποιήσεις κατά επιμέρους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο πράγμα και ως βουλευτές και παράγοντες του ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά γίνεται διότι βεβαίως από το παρελθόν μας ήταν και μας εμφανίζονται διάφορα ονόματα τα οποία και αυτά αναλαμβάνουν να μας σώσουν. Τώρα, συνάδελφοι, φίλοι και σύντροφοι, επίσης, μήπως η λαϊκή σπήρωση έτσι υπερβάλλει. Α, δούμε τώρα. Το 2018, για να ξεκινήσουμε από συγκεκριμένα πράγματα, και ανίσπρακτες οφειλές, αυτά όλα. Τη φορομπηξία που αναφερθήκαν προηγουμένως, από φόρου στέλνει πρόστιμα κάθε είδους αιτία προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, αυξήθηκαν μέσα σε ένα μόνο έτος κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεκάδες τα εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και όλα αυτά μολονότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει τους ελιγμούς του. Απέχει από μέτρα εκτέλεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης και ίσπραξης, πληστερωμούς κτλ. Δηλαδή για ποσά κάτω των 500 ευρώ. Κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που του βάζει. Ο Δήμος να πληρώσει. Αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η ανυμπόρια του κόσμου να ανταποκριθεί στη γενικευμένη φορομπηξία είναι δεδομένη. Τι άλλο αυτό μπορεί να σημαίνει από τη γεννήκευση και το βάθμα της φτώχειας, τη διώκωση δηλαδή των λαϊκών αναγκών. Όλο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, αγαπητοί φίλοι, τουλάχιστον από το 2016, το 100%, όχι απλά πολύ, το 100% δεν εκπεραιώνεται από εργολάβους. Έργα αυτεπιστασίας, έργα φθηνά, που η ολοκλήρωσή τους εξαρχέται από τη διοίκηση και τη δυνατότητά της να διευθύνει και όχι από τις ανάγκες, επιθυμίες και προτεραιότητες του κάθε εργολάβου, έχουν πάψει να εκτελούνται ακόμα και τα πολύ μικρά. Αιτία βέβαια, πέρα από τη δεδομένη πολιτική επιλογή της διοίκησης, είναι η έλλειψη προσωπικού. Οι διάφοροι δε, οι οποίοι επικαλούνται τον ιδιώτη, ο οποίος είναι η σωτηρία κάθε φορά, μάλλον δεν παρακολουθούν τα διαρκή αιτήματα παρατάσσεων των διαφόρων εργολάβων, το γεγονός ότι μια σειρά από έργα καθυστερούν και βεβαίως το γεγονός ότι έχουμε έργα ακριβά, παραδίονται καθυστερημένα όπως είπαμε και βέβαια στην επόμενη διετία-τριετία πρόκειται να δοθούν νέες εργολαβίες ή επισκευές. Μα πάνω απ' όλα μιλάμε για έργα που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος των υπαρκτών σήμερα κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Και μια ματιά, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στο ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Αλλά και σε αυτό που ήδη σήμερα διαμορφώνεται και με τη συμβολή των επιτελείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πεις και το πιο κακόπιστο. Ας πάρουμε το πράσινο. Στο σύνολό του και αυτό έχει δοθεί σε μία εργολαβία. Τα τελευταία αυτά χρόνια 8 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε έναν εργολάβο. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα ή να πάτε μια βόλτα και σίγουρα πολλοί το γνωρίζετε την κατάσταση στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο πάρκο εδώ πέρα της ΧΑΜ, τη νέα παραλία που γίνεται πολύ κουβέντα. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό έχει αφήσει η εργολαβία στο πράσινο και αυτή είναι η κατάσταση και σε μια σειρά ακόμα ζητήματα όπου το κεφάλαιο ακριβώς επιβάλλει τους δικούς του όρους και αναλαμβάνει έργα και δουλειές οι οποίες αφορούν τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Τι άλλο από ιδιωτικοποίηση αλήθεια είναι το σύστημα ελεγχόμενης τσάφνωσης που προβλέπει ετήσια έσοδα για τον εργολάβο άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία μάλιστα σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση θα μοιράζεται 50-50 ο Δήμος μαζί με την ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί το σύστημα αξιοποιώντας δημοτικούς εργαζομένους. Και δείτε λίγο μάλιστα ότι το σύστημα αυτό ήρθε σε μια συγκυρία που το ΜΕΝ Μετρό ακόμα κατασκευάζεται, ο ΔΕΟΑΣ καρκινοβατεί με τις γνωστές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αναρωτιόμαστε αν το timing που λένε εδώ πέρα υπαγορεύτηκε από την ανάγκη του λαού της πόλης για φτηνή και αποτελεσματική μεταφορά ή αν ήταν μια επενδυτική ευκαιρία πάνω στην κρίση. Για όσους δηλαδή έχουν αμφιβολία για το τι σημαίνει Δήμος φιλικός στην επιχειρηματικότητα, όπως διαφήμιζε ο κ. Μπουτάρης, ότι έχει γίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η διοίκηση Μπουτάρη έδωσε καρέστατη στην υπόθεση της ανάπτυξης του τουρισμού στην πόλη. Το δικαιολόγησε και το διαφήμισε ως τη διέξοδο για την τοπική οικονομία, ως κεντρική αναπτυξιακή πολιτική και γραμμή. Έχουν γίνει και προγραμματίζονται να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο της πόλης, είτε μιλάμε για την πλατεία χρηματιστηρίου, είτε μιλάμε για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, για τη νέα φάση πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, την περιοχή εδώ πέρα, την πλατεία Φαναριωτών και μια σειρά ακόμα έργα που
αυτή τη στιγμή μου για να φεύγουν, αλλά βεβαίως υλοποιούνται, υλοποιήθηκαν και αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, πλατεία ελευθερίας κτλ. Πρέπει να αναμένουμε στα επόμενα χρόνια και νέες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο. Όλες υποταγμένες σε μια λογική αναβάθμισης όμως του τουριστικού προϊόντος που παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που αποδείχθηκε και ομολογήθηκε από τη δίκαση του είναι ότι ο μονόπατος προσανατολισμός σε αυτή την κατεύθυνση αφήνει πίσω έργα και μελέτες, αφήνει πίσω, δεν προτεραιοποιεί και παρατάει στην πραγματικότητα έργα και μελέτες αναγκαίες για τις λαϊκές γειτονίες που ζει και εργάζεται στη λαϊκή πλειοψηφία. Ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο. Η ελλείψη σε χώρους νηπιαγωγείων. Ο Δήμος δίνει την εικόνα ότι στερείται 70 αιθουσών νηπιαγωγείων και γι' αυτόν τον λόγο δεν εφαρμόζεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης η δίδρον υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ελλείψη σε χώρους βρεφονηπιακών σταθμών. Έχουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης οριακά πάνω από 30 και ο κίνδυνος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να κλείσουν όλοι με βάση τις νέες προδιαγραφές και προθεσμίες του Υπουργείου. Έλλειψη σε σχολικά κτίρια. Κατάσταση στα περισσότερα από αυτά είναι άσχημη, μιλάμε για παλιά κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Η Διοίκηση Μπουτάρα λοιπόν πήρε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου όπως μας είπε να κάνει έργα. Θα περίμενε κανείς τα εντοπισμένα πιο πάνω προβλήματα και λήψεις σε χώρους πρόνοιας εκπαίδευσης να μπουν σε πρώτο πλάνο, εντούτοις το ποσό αυτό πρόκειται να δαπανηθεί στην πεζοδρόμηση της κάθε πλευράς της Οδού Αγίας Σοφίας, σε άλλες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης και δύο μόνο σχολικά συγκροτήματα, όπου όμως λειτουργούν και είναι αξιοθέατα και εξυπηρετούν την πολιτική της ανάδειξης τουριστικού προϊόντος. Όλα τα υπόλοιπα σχολεία στον αυτόματο και ας αναμένουν οι γονείς και τα παιδιά νέα κλεισίματα και νέες συγχωνεύσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προοπτική, η ενίσχυση του τουρισμού. Ό,τι χρήματα παίρνουμε θα διοχετεύουμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, θα τους επιτραπεί η έκφραση στο και άλλα. Και βέβαια και μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι για αυτό το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσού όπως είπαμε 20 εκατομμύρια ευρώ, προβλεπόταν η ίδια συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στα 8 εκατομμύρια. Ποσό το οποίο το Υπουργείο, ο κύριος Χαρίτσης, έτσι μας ανακοινώθηκε μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το ίδιο τα έδωσε στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα ηγήθηκε. Για να βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα, γιατί με ποια πρίκα ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και κινείται και σε αυτές τις μοντικές εκλογές. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί φίλοι, στερεύουν οι ελεύθεροι χώροι στην πόλη. Απαλωτριώσεις που έχουν κηρυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια έρονται από τους ιδιοκτήτες, μια και χρήματα δεν καταβάλλονται. Οι κυβερνήσεις δεν δίνουν παρά μόνο στοχευμένα, όπως είδαμε πριν με τον κύριο Χαρίτση και το δάνειο χρήματα, και ίσως σύντομα τα επόμενα χρόνια δηλαδή, να είναι και πρακτικά αδύνατο να βρεθούν χώροι για σχολεία και προπονηπιακούς, για χώρους πρασίνου και αναψυχής, στέγες καλλιτεχνικές και γυμναστήρια, υποδομές δηλαδή που είναι αναγκές, που αποτελούν προτεραιότητα για μια δημοτική αρχή που λειτουργεί για τις λαϊκές ανάγκες και την διεκδίκησή τους, στο επίκεντρο και οποίες ανάγκες και υποδομές έχουν να κάνουν με το επίπεδο ζωής του λαού και σε εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης. Η λαϊκή σπήρωση, αγαπητοί φίλοι, και όπως φτάνουμε και προς το τέλος αυτής της σύντομης ελπίζωνο παρέμβασης, έκανε την προσπάθειά της όλο το προηγούμενο διάστημα να αναδείξει τα λαϊκά προβλήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να στηρίξει τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, τις λαϊκές οικογένειες στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Κάνανε μια προσπάθεια, αναφίβολα με αδυναμίες, να προβάλλουμε ζητήματα για την ανακούφιση της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Ζητήσαμε τη μείωση κάθε είδους δημοτικών τελών. Ζητήσαμε και παλέψαμε για τη δημιουργία παιδικών και προπονηπιακών σταθμών με βάση τις ανάγκες. Αναδείξανε και αντιταχθήκανε στο ζήτημα της απελευθέρωσης του ραδίου των καταστημάτων, της καθάρισης κυριακής αργίας. Αναδείχθηκαν τα προβλήματα των εργαζομένων του Δήμου μας, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Παλέψαμε μαζί τους για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για να αποτραπούν οι απολύσεις, για να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στους Δήμους, για να καλύπτονται οι υπηρεσίες προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Προβάλαμε τα ζητήματα της αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας και θεωρούμε ότι έχουμε και ένα μικρό θετικό μερίδιο ευθύνης για κάποιες πρωτοβουλίες που πράγματι κάτω από οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για το αντισεισμικό έλεγχο στη σχολεία, χωρίς βέβαια αυτό να αλλάζει τη γενική εικόνα όπως και την αξιολόγησή μας για αυτήν. Σαφώς αυτά που είναι να γίνουν είναι μπροστά μας. Για να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια, για να εξαντληθούν τα περιθώρια ανακούφισης προϋπολογισμού, πρέπει να πάει η Δημοτική Αρχή κόντρα στις οδηγίες περιφέρειας και κυβέρνησης.
Πρέπει να μην προχωρήσει ο Δήμος σε πληστηριασμούς, κατασχέσεις, μπλοκαρίσματα τραπεζικών λογαριασμών που αναμένεται το επόμενο διάστημα να ενταθούν. Για να στηριχτούν οι άνεργοι ουσιαστικά με απαλλαγή από τροφεία συνδρομές, αθλητικές δραστηριότητες και δημοτικά πόλη. Και δημοτικά τέλη, με συγχωρείτε. Για πόλη καθαρή, με ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου, σύγχρονες υποδομές σε παιδεία και πρόνοια, για όλους αυτούς τους λόγους η λαϊκή συσπήρωση αξίζει να στηριχτεί από το λαό της πόλης, την νεολαία και τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει.